σε όλη την κεντρική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο, σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουμε διακοπές της κυκλοφορίας και οι οδηγοί πρέπει να φορούν αλυσίδες στα οχήματά τους. Mm-hmm. Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά σε Ευρυτανία και ορεινή ναυπακτία, μάλιστα σε δύο χωριά του Καρπενησίου. Εδώ και δύο ημέρες οι κάτοικοι δεν έχουν ρεύμα και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. Mm-hmm. Στη Σάμο θα πάμε... Σε διακόπτω, αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι απευθείας εικόνα που μας στέλνει ο Γιώργος Τσελίκας με τον Γιάννη Κούβαρη από την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Έχουν ανέβει λίγο πιο ψηλά. Θα τα πούμε και σε λίγο, Γιώργο. Έλα, Άννα. Ναι. Στη Σάμο και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές λόγω των θυελλωδών ανέμων έντασης έως και 10 αμποφόρ. Είχαμε σοβαρές κατολισθήσεις στο κεντρικό οδικό δίκτυο του νησιού που συνδέει την πόλη της Σάμο με το Καρλόβαση, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη. Mm-hmm. Ενώ οι φούρνοι της Ικαρίας, πρέπει να σας πω ότι παραμένουν αποκλεισμένοι επί μία εβδομάδα σχεδόν, καθώς έχει να φτάσει πλοίο στο νησί από την προηγούμενη Πέμπτη. Και αυτό γιατί το πλοίο Μυτιλίνη που πραγματοποιεί το καθημερινό δρομολόγιο έχει βλάβει, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των κατοίκων από και προς το νησί να το έχει αναλάβει το πλοίο Νήσος Μύκονος, το οποίο κάνει το δρομολόγιο κάθε Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα υπήρχε απαγορευτικό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν, βασικά έχουν ελλείψεις και σε βασικά αγαθά πια. Σε οριακό σημείο. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.